Καλώς σας μεσημέρι, να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι και εσάς σας σόκαρε και σας εξέπληξε η εξέλιξη αυτή, αντί να πληρώσει δηλαδή η εργοδοσία, να προχωρά σε απολύσεις. Ήδη δύο συνάδελφοι θεωρούνται σήμερα απολυμμένοι. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα στο χώρο εργασίας και από αύριο ισχύει η απόλυση. Και αυτό την ώρα που είμαστε απλοί 11 μήνες, δηλαδή για την ακρίβεια παίρνουμε κάτι μικροποσά εβδομαδιαίως και τα οποία αντιστοιχούν σε πληρωμή μέχρι το μισό περίπου του Ιανουαρίου, δηλαδή ελάχιστα από ολόκληρη τη φετινή χρονιά, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί οφειλές 11 μηνιάτικων στους 72 εργαζόμενους. 72 εργαζόμενοι. Μαζί με το πιεστήριο επάνω είναι 72 εργαζόμενοι. Και ενώ φυσικά καταλαβαίνετε ότι ξεχυλίζει η οργή των εργαζομένων, καθότι μιλάμε για μια επιχείρηση, τη Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική, που είναι την Εφημερίδα Μακεδονία και τη Δευτέρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία αντιμετωπίστηκε αδρά από το ίδιο το κράτος. Πήρε κρατική χρηματοδότηση από την προηγούμενη κυβέρνηση σε Μαραβενιζέλου, 10 εκατομμυρίων. Στη συνέχεια δάνειο 1,5 εκατομμύριο την Τράπεζα Πειραιώς. Μπαμπή, έχει ενταχθεί. Και εντάχθηκε στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, που επιτρέπει τη ρύθμιση των οφειλών σε μάκρος χρόνου. Με την υπόσχεση ότι θα τηρεί όλα όσα κατέθεσε στο δικαστήριο και πήρε το 99, μεταξύ των οποίων και η πληρωμή των εργαζομένων. Η ίδια η εκπρόσωπος, η εκδότρια της εφημερίδας, κυρία Βίκη Σουλοπούλου, που είναι νομική εκπρόσωπος του μεγαλομετόχου Τζον Ρήγας, είχε πει στο δικαστήριο ότι στο τέλος της χρονιάς θα είμαστε ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Μόνο πολυοφειλές στους εργαζόμενους είναι 650.000. Που αντιστοιχεί στους 11 μισθούς όπως προείπες και εσύ. Οι εργαζόμενοι που έχουν λάβει χαρτί απόλυσης είναι εργαζόμενοι που δεν έχουν υπογράψει ατομικές συμβάσεις. Και είναι τρεις μεταξύ αυτών και εγώ που δεν είχαν υπογράψει ατομικές συμβάσεις. Από τους 20 στην αρχή που απολυθήκαν οι δικαστές πριν από 4 χρόνια, αφέθηκε το ζήτημα και τώρα προφανώς και σε μια κίνηση από προσανατολισμού μπροστά στους εξοργισμένους εργαζόμενους, προχώρησε στην απόλυση των δύο αυτών συναδέλφων, δημοσιογράφων, οι οποίοι είχαν αρνηθεί να υπογράψουν ατομική σύμβαση, ακολουθώντας απλώς αυτά που λένε τα συνδικαλιστικά μας σωματεία, δηλαδή η Ένωσή μας, η Ομοσπονδία μας. Και απαντά και με κοινικότητα η εργοδοσία. Και απαντά και με κοινικότητα από ό,τι μαθαίνουμε η εργοδοσία της Εφημερίδας Μακεδονία και στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονία Στράκης, Μπάμπη. Ρωτά με αγωνία η Ένωση και για το μέλλον των 72 εργαζομένων τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και δυστυχώς έλαβε ως αντί για απάντηση, θα λάβουν μάλλον οι εργαζόμενοι, δύο από τους εργαζόμενους, χαρτιά απολύσεων. Από εκεί και πέρα είστε σε συνεχείς κινητοποίησεις. Τι άλλο μπορεί να γίνει από τη δική σας πλευρά? Να σας πω, την Κυριακή έχει κηρύξει 24 απεργίες για τις δύο. Οι απλήρωτοι εργαζόμενοι και απολυμμένοι αύριο καλούν σε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της εφημερίδας Μοναστήριο 85 απέναντι στον ειδονικό σταθμό στις 2 με 4 το μεσημέρι για να διαμαρτυρηθούν και για τις απληρωσίες και για τις απολύσεις. Πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ ο αδελφός του μεγαλομετόχου, ο Τόδος Ρήγας, από τον οποίο ζήτησαν οι τρεις ενώσεις συντακτών, τεχνικών και διοικητικού προσωπικού να φροντίσει στο να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού, γιατί το μόνο που είπαν ήταν μια υπόσχεση για καταβολή 1,7 μισθού μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μάλιστα. Φυσικά, Μπάμπη, πολλά περισσότερα ζήτησαν οι εργαζόμενοι και δεν υπάρχει καμία απάντηση. Και αντί για απάντηση πάνω σε αυτό, ήρθαν οι δύο απολύσεις. Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία αυτή. Το παρακολουθούμε. Είπαμε ότι η ΕΣΥΕΜ θα έχει κηρύξει 24 ώρια απεργία για την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου.